πιο δυνατά νομίζω ακούστηκαν τα φλάσσα των φωτογράφων. Ήταν μάλλον πιο κοντά στο τηλεοπτικό φακό. Να, εδώ πέρα θα στρέψει το βλέμμα τους προς τις κάμερες. Θα κάνω ακόμα μια χειραψία όπως γίνεται συνήθως. Να, η δεύτερη χειραψία, τα χαμόγελα για να μπει στο εσωτερικό χώρο του μεγάλου Μαξίμου. Και να ζητήσω αυτό που λέμε συνήθως στον καναπέ. Τις πρώτες κουβέντες που θα ανταλλάξουν οι δύο άνδρες στο γραφείο του Πρωθυπουργού. 12.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα ο Γερμανός Πρόεδρος και ο Έλληνας ομολογός του θα μεταβούν στο πολιτιστικό. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού Κέντρο Σταύρος Νιάρχος. Πιο μετά επίτιμος διδάκτορας της νομικής στο Καποδιστριακό. Τώρα αυτό ξανά έχουμε το πρόγραμμα. Ναι, έπεσαν οι μπάρες προηγουμένως. Εντάξει, έτσι γίνεται αυτό. Πώς θα γίνει. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση όπως πάντα της δημόσιας τηλεόρασης για να έχει εικόνα από παντού και για να τη δίνει σε όλα τα ελληνικά αλλά και τα ξένα δίκτυα. Οι δύο άνθρωποι κάθισαν, θα τους ακούσουμε. That is what I expected, but you know, look into reality, they are different. Everything has its own difficulties. Yeah, you know, our societies are changing. So let me say some words. Yeah. Words. Yeah. Let's wait for the turn. Αφήστε την αγαπημένη μας, η Ερμηνεία, να περάσει. Λοιπόν, οι πρώτες στιγμές να πάρει τη θέση της κυρία Ερμηνεάς, ώστε να μιλάει ο καθένας στη γλώσσα του και να γίνεται η μετάφραση. Αυτομάτως να την ακούσουμε και εμείς. Είστε έτοιμοι? Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αξιότιμο, κύριε Πρόεδρε, είμαι ευτυχής που σας καλωσορίζω στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά με την ιδιότητα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αλλά επιτρέψτε μου να πω όχι μόνο με αυτή την ιδιότητα, αλλά και με τη σταθερή σας ιδιότητα ως ένας θερμός φίλος της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich bin sehr glücklich, Sie hier willkommen heißen zu dürfen, unter Ihrer Eigenschaft des Bundespräsidenten. Aber erlauben Sie mir zu sagen, nicht nur unter dieser Eigenschaft, sondern unter Ihrer stabilen, beständigen Eigenschaft des guten Freundes Griechenlands. Είναι η πρώτη επίσημη σας επίσκεψη με την ιδιότητα του Προέδρου. Και μπορώ να σας πω ότι έρχεστε σε μια διαφορετική στιγμή για την Ελλάδα. Καθώς μπορούμε πια να ταινίζουμε με τη μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, έχοντας αφήσει πίσω μας τα δύσκολα χρόνια της λιτότητας, της σκληρής λιτότητας, μετά από 8 χρόνια, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το τρίτο πρόγραμμα στήριξης και βεβαίως έχοντας θετικότερες προοπτικές για το μέλλον. Und ich muss sagen, das ist Ihr erster offizieller Besuch. Sie treffen uns hier in einem ganz anderen zeitlichen Zeitpunkt als bisher. Das heißt, wir sind in der Lage, ein wenig optimistischer in die Zukunft zu blicken. Nach schwierigen Jahren, harter Austerität, 8 Jahre haben hat diese Zeit angedauert. Wir sind in der Lage, wir haben das dritte Stützungsprogramm hinter uns gelassen, also erfolgreich abgeschlossen. Und also sind wir in der Lage, positiv in die Zukunft zu blicken. Λυπάμαι όμως που δεν μπορώ να μιλήσω με την ίδια αισιοδοξία και για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς το κοινό μας οικοδόμημα, το κοινό μας σπίτι, απειλείται από την ραγδαία άνοδο της ακροδεξιάς και του αντιευρωπαϊσμού. Ωστόσο, είμαι ευτυχής και περήφανος που η Ελλάδα παίζει σταθερά ένα ρόλο θετικό απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις που απειλούν τις κοινές μας αξίες. Es tut mir leid natürlich, dass ich nicht ähnlich optimistisch mich äußern kann über die Zukunft Europas. Ich bin der Meinung, dass das unser gemeinsames europäisches Haus bedroht wird von dem Erstarken rechtsradikaler Kräfte und antieuropäischer Stimmen. Allerdings bin ich froh und zufrieden, sagen zu können, dass Griechenland eine positive Rolle gespielt hat in dem Zusammenhang und versucht hat, auch hier seinen Beitrag zu leisten.
Και ξέρετε, αν για κάτι είμαι πιο περήφανος για τη χώρα μου, είναι όχι μόνο γιατί καταφέραμε να εξέλθουμε της κρίσης προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους, κυρίως διότι καταφέραμε να διαχειριστούμε με όρους ανθρωπισμού και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, παρά τις δυσκολίες, την πρωτοφανή προσφυγική κρίση, και ταυτόχρονα γιατί ανοίγουμε δρόμους συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των λαών σε μια δύσκολη περιοχή, προσθέτοντας θετικό πρόσημο στις προσπάθειες για ειρήνη και σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Wenn ich über etwas stolz sein könnte, Herr Bundespräsident, ist es nicht nur die Tatsache, dass wir es geschafft haben, schrittweise über diese Zeit der Krise zu überwinden, indem wir auch die Schutzbedürftigen vor allen Dingen unterstützt haben. Also das ist etwas, was mich stolz macht. Sondern auch, dass wir es geschafft haben, mit menschlichem Antlitz, also mit humanitären Werten, dieses noch nie dagewesene Phänomen anzugehen der Flüchtlingskrise. Gleichzeitig sind wir in der Lage, mit unserer Freundschaft und mit unserer Kooperation in einer schwierigen Region ein positives Vorzeichen zu geben, damit auch tatsächlich Friede hier in unserer im südöstlichen Mittelmeerraum entstehen kann. Ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, κάναμε ένα πολύ γενναίο, θαραλέο βήμα με τη Συμφωνία των Πρεσπών και πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία είναι ένα μοντέλο συνεννόησης ανάμεσα σε δύο λαούς που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, χωρίς να υποτιμούν ο ένας την ιστορία και την ταυτότητα του άλλου. Ένα θαραλέο βήμα που πιστεύω ότι συμβάλλει στην σταθερότητα στα Βαλκάνια και κατ' επέκταση στην ευρύτερη περιοχή. Auf dem Balkan zum Beispiel, die Beziehung, die wir dort aufgebaut haben, beruht auf mutige Schritte, die wir unternommen haben durch die Unterzeichnung des Vertrags oder durch den Vertrag von Prespes. Ein Vertrag, eine Vereinbarung, die Modellcharakter übernehmen kann, wenn es um Verständigung geht zwischen zwei Völkern, die sich gegenseitig akzeptieren und ohne dass sie die Geschichte und die Identität der eine des anderen unterschätzen. Und es ist sicherlich ein Beitrag zur Stabilität im Balkan, aber auch im größeren, der größeren Region. Πιστεύω λοιπόν, αξιότιμε Πρόεδρε, ότι σε αυτό το momentum το ιδιαίτερο στο οποίο επισκέπτεστε επισήμως στην Ελλάδα, μπορεί η επίσκεψή σας να αποτελέσει και μια αφορμή για μια νέα αρχή στις ελληνογερμανικές σχέσεις. Να αφήσουμε πίσω μας τις δύσκολες στιγμές που περάσαμε τα προηγούμενα 8 χρόνια, να αφήσουμε πίσω μας εκατέρωθεν στερεότυπα που δηλητηριάζουν τις σχέσεις μας και να σχεδιάσουμε ένα μέλλον μιας ισότιμης συνεργασίας που αξίζει στους λαούς μας. Sehr geehrter Herr Präsident, Bundespräsident, ich glaube, dass es eine ganz besondere Konstellation ist, dieser Moment, wo Sie hier Griechenland besuchen. Und dieser Besuch könnte auch als Anlass gesehen werden, die deutsch-griechischen Beziehungen für einen Neustart der deutsch-griechischen Beziehungen. Ich denke, dass wir die schwierigen Zeiten hinter uns lassen könnten ab jetzt. Ich denke, dass wir die gegenseitigen Stereotypen abbauen und vergessen können, die uns unsere Beziehung vergiftet haben in der Vergangenheit, und dass wir wirklich eine Zukunft gestalten können, eine gemeinsame, die auf Augenhöhe sein wird und gleichwertige Partner bedeutet, was uns auch entspricht. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε ή να κρύψουμε κάτω από το χαλί όποιες διαφορές έρχονται από το μακρινό παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όποιες διαφορές έχουμε να ορίσουμε από κοινού και με άλληλο σεβασμό και άλληλο εκτίμηση το πεδίο επίλυσής του με βάση πάντοτε το διεθνές δίκαιο που όλοι σεβόμαστε. Και αυτό ταυτόχρονα σημαίνει
ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, να περιορίσουμε τις ακραίες φωνές και να οικοδομήσουμε, να σχεδιάσουμε μάλλον ένα μέλλον με μια συνεργασία που θα δίνει ελπίδα και προοπτική και στους λαούς μας, αλλά και θα στηρίζει το κοινό μας σπίτι, το κοινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Dies allerdings bedeutet nicht, dass wir Differenzen, die aus der weiten aus der Vergangenheit, die weit zurückliegt, vergessen sollten oder unter den Tisch kehren sollten, sondern dies bedeutet, dass wir hier einen Rahmen schaffen könnten, geprägt durch gegenseitigen Respekt und gegenseitiger Würdigung, einen Rahmen, der uns dazu führen würde, unter Berücksichtigung des internationalen Rechts, was wir ja alle respektieren, uns die Möglichkeit geben würde, Schritte zu tun. Das setzt natürlich voraus, dass wir hart arbeiten werden, um radikale Stimmen nicht, dass die radikalen Stimmen nicht überhand gewinnen. Und das würde uns dazu führen, dass wir eine Zukunft bekommen und auch Hoffnung und Perspektive für unser Land und letztendlich auch die Unterstützung unseres gemeinsamen europäischen Hauses. Mit diesen Gedanken möchte ich Ihnen noch einmal ganz herzlich begrüßen und Ihnen bestätigen, ότι η Ελλάδα, όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα, σε κρίσιμες στιγμές για την Ευρώπη, θα βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Mit diesen Worten, lieber Herr Bundespräsident, möchte ich Sie gerne willkommen heißen hier in Griechenland und Ihnen und Sie davon überzeugen oder bestätigen noch einmal, dass Griechenland, ähnlich wie in der Vergangenheit, in schwierigen, in kritischen Momenten immer auf der richtigen Seite der Geschichte sich schlagen wird. Ja, vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Wir treffen uns in diesen Räumlichkeiten in der Tat nicht zum ersten Mal. Und wenn ich an die ersten Gespräche, die wir hatten, damals noch, was mich angeht, in einer anderen Funktion, waren es nie einfache Gespräche, die wir hatten in der Vergangenheit, weil lange Jahre haben wir gerungen um europäische Stabilität. Griechenland hat gerungen, eigene wirtschaftliche Stabilität wieder zu gewinnen. Und die Rolle Europas auf Deutschland war in all diesen Jahren immer wieder auch Gespräch zwischen uns. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Πράγματι, δεν συναντιόμαστε για πρώτη φορά εδώ, σε αυτή την αίθουσα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει τότε, υπό διαφορετική ιδιότητα βέβαια, οι οποίες ποτέ δεν ήταν εύκολες, γιατί το ζητούμενο τότε ήταν και παλέψαμε γι' αυτό να ανακτήσουμε την ευρωπαϊκή σταθερότητα, η Ελλάδα να ανακτήσει από πλευρά σας, παλέψατε να ανακτήσετε την οικονομική σταθερότητά σας. Και πρέπει να πω ότι το πετύχαμε. Ich weiß, Herr Ministerpräsident, welch langen und schwierigen Weg Ihr Land durch Reformen, die Sie angeleitet haben, gegangen sind. Ich weiß, dass das nicht einfach war für Sie, der Sie die politische Verantwortung in Griechenland dafür getragen haben. Und ich weiß natürlich, dass es nicht einfach war für Menschen, die von diesen Reformen betroffen waren. Γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Πρωθυπουργέ, ποιος είναι ο δύσκολος και πόδινος δρόμος τον οποίο ακολουθήσατε με τα ρυθμίσεις τις οποίες εσείς πραγματοποιήσατε και ξεδρομολογήσατε. Ξέρω επίσης πολύ καλά, γνωρίζω πόσο δύσκολο ήταν για σας προσωπικά, για την πολιτική ευθύνη την οποία είχατε αναλάβει στην Ελλάδα και πόσο δύσκολο ήταν και για τους ανθρώπους και για το τίμημα το οποίο πλήρωσαν στο πλαίσιο αυτών των μεταρρυθμίσεων. Aber gerade weil wir in den letzten Jahren häufiger darüber gesprochen haben, bin ich auch heute hier, um Ihnen nicht nur meine Anerkennung oder auch meinen Respekt zu sagen vor der Art und Weise, wie Sie unter diesen schwierigen Bedingungen diese notwendigen Maßnahmen durchgesteuert haben und gleichzeitig das Land auf einen Pfad zurückgeführt haben, in der die europäischen Hilfen jetzt auslaufen konnten. Ακριβώς επειδή είχαμε συζητήσει τόσο συχνά όλα αυτά τα ζητήματα κατά το παρελθόν, βρίσκομαι εδώ γιατί επιθυμώ να εκφράσω την αναγνώρισή μου, να εκφράσω αλλά και τον σεβασμό μου απέναντί σας, διότι εσείς κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες πήρατε το τιμόνι, οδηγήσατε την χώρα επαναφέροντάς την σε στροχιά, ούτως ώστε να καταλήξετε, να φτάσετε εδώ που φτάσατε, να αφήσετε πίσω σας τα μνημόνια. Aber nicht nur meinen Respekt für die Politik, sondern meinen Respekt auch
für die griechische Bevölkerung. Obwohl es so schwierig war über lange Jahre hinweg, hatte ich immer den Eindruck, dass die Mehrheit der griechischen Bevölkerung an ihrer Haltung zu Europa nie gezweifelt hat und immer pro-europäisch gedacht hat. Αλλά όχι μόνο να εκφράσω αυτό τον σεβασμό απέναντι σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά και απέναντι σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, γιατί παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει, είμαι της άποψης ότι η συντριπτική πλειοψηφία ήταν πάντα υπέρ της Ευρώπης, δηλαδή ήταν πάντα φιλοευρωπαϊκή. Und dass Sie zu alledem dann auch noch den Versuch gemacht haben, den von der griechischen Seite aus sehr mutigen Versuch gemacht haben, mit Phairon zu einer Verständigung über die zukünftige Namensgebung zu kommen, das ist ebenfalls nicht nur ein mutiges politisches Vorhaben, sondern ich bedauere, dass durch das Ergebnis der Volksabstimmung nicht ein jetzt endgültiges Ergebnis für die Zukunft festgelegt worden konnte. Ήρθα εδώ για να εκφράσω και τον σεβασμό μου για την ιδιαίτερα θαραλέα προσπάθεια την οποία καταβάλατε να υπάρξει συνεννόηση με την Φάιρο, με την γειτονική χώρα, το οποίο δεν ήταν μόνο, ήταν μια εξαιρετικά θαραλέα κίνηση από πλευρά σας και λυπάμαι ακόμα περισσότερο γιατί με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν έχει δοθεί μια τελική λύση. Η Mehrheit derjenigen, die abgestimmt haben, war überzeugend hoch, aber leider ist das Quorum nicht erreicht worden. Das ist eine Situation, in der die Anstrengungen, eine Lösung zu finden, hoffentlich nicht aufgegeben werden. Η πλειοψηφία, η μεγάλη πλειοψηφία εκείνων οι οποίοι πήγαν να ψηφίσουν ήταν φυσικά υπέρ της συμφωνίας αυτής και τη στήριξαν. Ωστόσο, δεν αρκούσε αυτή, δεν ήταν αρκετή αυτή η πλειοψηφία. Ελπίζω λοιπόν οι μεγάλες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί να μην ήταν μάταιες. Sie haben zu Recht Ihre Sorgen geäußert über den gegenwärtigen Zustand Europas. Ich will zu Anfang sagen, dass wir uns mit Blick auf die europäische Politik Seite an Seite mit Griechenland fühlen. Und ich denke, so habe ich Sie verstanden, Sie sehen es wie ich, bis zu den Wahlen zum Europäischen Parlament müssen dringend Schritte versucht und unternommen werden, um den Menschen, um den Bevölkerungen in unseren Mitgliedstaaten zu zeigen, dass Schritte aus der Dauerkrise möglich und getan werden, möglich sind und getan werden. Και φυσικά συμφωνώ με τις ανησυχίες τις οποίες εκφράσατε, με τον τρόπο τον οποίο περιγράψατε την Ευρώπη σήμερα. Εγώ θα είμαι στο πλευρό σας και νομίζω ότι από κοινού θα πρέπει να κάνουμε εδώ κάποια βήματα. Είμαι της άποψης ότι καταλαβαίνω τη δική σας ανησυχία και ότι θα πρέπει να κάνουμε πόσο μεγάλη αναγκαιότητα να κάνουμε βήματα, ούτως ώστε να πείσουμε τους ανθρώπους, να πείσουμε τους λαούς ότι υπάρχει δυνατότητα να βγουν από την κρίση. Υπάρχουν βήματα τα οποία μπορούν να κάνουν, τα οποία θα τα κάνουμε μαζί. Unsere gemeinsame europäische Politik darf nicht am Ende eine Bestätigung für die euroskeptischen oder antieuropäischen Populisten in vielen europäischen Ländern sein. Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μας δεν θα έπρεπε επουδενή να είναι η επιβεβαίωση των λαϊκιστικών φωνών και των ακραίων φωνών σε όλη την Ευρώπη. Und natürlich gehören Verständigungen über die zukünftige gemeinsame europäische Migrationspolitik dazu. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele Gespräche geführt mit Kollegen aus vielen europäischen, ost- und westeuropäischen Ländern. Es wird nicht gehen ohne eine Anerkennung europäischer Solidarität, die auch Fundament einer zukünftigen Migrationspolitik sein muss. Και ασφαλώς θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και στο ζήτημα μιας κοινής εκπόνησης, μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες συζήτησα επί Μακρόν με πολλούς υψηλόβαθμα στελέχη κυβερνήσεων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών και είμαστε της άποψης ότι δεν μπορούν αυτά να γίνουν χωρίς την αναγνώριση της αλληλεγγύης η οποία είναι αναγκαία. Wir fühlen uns Seite an Seite in der europäischen Politik. Wir haben in der Auseinandersetzung über die richtigen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Maßnahmen eine schwierige Phase hinter uns gelassen. Und deshalb haben Sie recht, wenn Sie sagen, wir stehen jetzt am Schreiben eines neuen Kapitels in den deutsch-griechischen Beziehungen. Είμαστε στο πλευρό σας και είμαστε νομίζω
ίδιας άποψης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Υπήρξε μια δύσκολη περίοδος οικονομικής και και δημοσιονομικής πολιτικής και μέτρων που ελήφθησαν και δικαίως θεωρώ ότι αναφερθήκατε σε μια νέα αρχή, δηλαδή βρισκόμαστε στην απαρχή, δηλαδή βρισκόμαστε στο σημείο όπου θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα καινούριο κεφάλαιο των ελληνογερμανικών σχέσεων. Sie haben die Vergangenheit angesprochen und ich habe deshalb heute Morgen meinen Tag, den ersten Tag dieses Staatsbesuches in Griechenland, auch begonnen mit einem Besuch an der Gedenkstätte ehemaligen Konzentrationslager Kadare. Αναφερθήκατε στο παρελθόν και γι' αυτό πρέπει να σας πω, ξεκίνησα την επίσημη επίσκεψή μου σήμερα το πρωί με το πρώτο σταθμό μου στη μνήμη, σεβόμενο στη μνήμη των πεσόντων στο Χαϊδάρι. Στο στρατόπεδο σκέτρωση. Dort sind unvorstellbare Grausamkeiten im Namen meines Landes, Deutschlands, begangen worden. Wir verneigen uns vor den Opfern, die Folterungen erlitten haben, die von hier aus, von Athen aus, in KZs nach Dachau und Auschwitz geschickt worden sind und dort zu Tode gekommen sind. Aber vor allen Dingen bitten wir um Verzeihung. Hier in Griechenland für das, was geschehen ist. Ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου έγιναν φρικαλαιώδη εγκλήματα, όπου τα θύματα υπέστησαν τα πάντινα, όπου από εκεί εκτοπίστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στον Τάχο και στο Auschwitz και θανατώθηκαν. Αυτό που κάνουμε είναι να τιμήσουμε αυτούς τους νεκρούς, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα να ζητήσουμε συγγνώμη για τις φρικαλαιότητες αυτές. Wir wollen die Vergangenheit nicht vergessen machen und wir wollen die moralische und politische Schuld, die auf uns geladen ist, nicht ignorieren. Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε το παρελθόν, ούτε θέλουμε να παραβλέψουμε την ηθική και πολιτική ενοχή που μας βαραίνει. Deshalb, ungeachtet der unterschiedlichen Rechtspositionen, die wir ausgetauscht haben. Wir fühlen uns in der Pflicht, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass sich Dinge, wie sie in den Jahren zwischen 1933 und 1945 vorgekommen sind, von Deutschen verübt worden sind, sich nicht wiederholen, dass nicht in Vergessenheit gerät, was geschehen ist und dass wir vor allen Dingen jüngere Generationen immer wieder versuchen, die Lehren, die wir gezogen haben aus den Ereignissen, die jüngeren Generationen davon zu unterrichten und ihnen ein Zusammenleben zwischen jungen Deutschen und jungen Griechen zu ermöglichen, das Ressentiments und Zuschreibungen möglichst nicht zulässt und ein Zusammenleben, ein gemeinsames Zusammenleben in Europa möglich macht. Και ανεξαρτήτως των νομικών θέσεων που έχουμε, θεωρούμε υποχρέωσή μας να πράξουμε κάτι το οποίο να ουσιαστικά είναι ένα αντιστάθμισμα εκείνων που, των πράξεων που εκπορεύονται από τη γερμανική πλευρά. Φυσικά, δεν θέλουμε να ξεχάσουμε τα όσα έγιναν, αλλά κυρίως θέλουμε να δώσουμε στις νέες γενιές τα διδάγματα, να μεταφέρουμε τα διδάγματα, τα δικά μας από αυτήν την περίοδο, να επιτρέψουμε την συνύπαρξη, τη συμβίωση νέων ανθρώπων, χωρίς μνησικακία, χωρίς ο ένας να κατηγορεί τον άλλον, και αυτό να το κάνουμε προς όφελος μιας κοινού μέλλοντος. Und deshalb freut mich, dass wir ein Herzstück unserer gemeinsamen Bemühungen, nämlich das deutsch-griechische Jugendwerk, jetzt zu Ende verhandelt haben und eben vor einigen Minuten haben unterzeichnen können. Ein Jugendwerk, das hoffentlich den Auftrag und die Hoffnung, die wir in dieses Jugendwerk setzen, erfüllt und die jungen Menschen beider Länder zusammenbringt, mit dem Ziel, dass sie sich über die Geschichte austauschen, aber vor allen Dingen
dass Sie sich austauschen darüber, wie Sie sich die gemeinsame Zukunft in Europa vorstellen. Έτσι λοιπόν με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένα κομμάτι που αποτελεί τον πυρήνα των προσπαθειών μας εδώ μπόρεσε να οδηγηθεί σε αίσιο τέλος. Δηλαδή σήμερα μόλις πριν λίγα λεπτά υπογράψαμε την σύσταση του Νεογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας και ελπίζουμε πραγματικά να εκπληρώσει την αποστολή του, να φέρει κοντά δηλαδή νέους ανθρώπους με στόχο όχι να συζητήσουν και να επεξεργαστούν το παρελθόν, αλλά όχι μόνο, αλλά και να συζητήσουν και να έχουν ένα κοινό μέλλον. Thanks. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι το μεγάλο Μαξίμου. Πάμε κατευθείαν.